Εσύ νομίζεις ότι είναι δυνατόν ποτέ οι Γερμανοί μα να μας συγχωρήσουν το ότι δεν έγιναν οι άρχοντες του κόσμου, γιατί αυτό οφείλεται στους Έλληνες, μόνο και αποκλειστικά το έζησα από μέρα σε μέρα. Εγώ είμαι 93 και μισό ακριβώς. Γιατί ο Μεταξάς, που μπορεί να λέμε ότι λέμε, αλλά έκανε και μια μεγάλη εξυπνάδα. Δεν έστειλε αυτούς που έπρεπε στα σύνορα, έστειλε τα παιδιά που είχαν γεννηθεί εκεί. Και ωραία να πολεμάς για την πατρίδα σου, αλλά να πολεμάς και για το μωρό σου και για τη μάνα σου και για τη γυναίκα σου και για τα πάντα, και να ξέρεις όλα τα λοφάκια και πού θα κρυφτείς και να είσαι σίγουρος εσύ ο αρχηγός του κράτους ότι αυτοί δεν θα πεινάσουν, γιατί η μάνα Ελληνίδα δεν θα αφήσει ποτέ το παιδί της να πεινάσει. Και αυτή η καθυστέρηση, η τεράστια καθυστέρηση, είναι που όπως είδαμε σε πολλά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, έκανε τους Γερμανούς να μην βρούνε ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Έδωσε καιρό στους Ρώσους να κάψουν όλη τη Ρωσία, και αυτοί οι 2 μήνες, 3, γιατί εγώ τα έζησα από μέρα σε μέρα όλα αυτά, όλα. Ερχόταν ο Μιλιάκ στην Γαλλική Ακαδημία και έλεγε «Μπραβό, κατέβηκε το αγγιγό καστρό». Λοιπόν, έπεσε, δεν ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.